Τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, πόσο εφικτό είναι αυτό, με τι θα τον αντικαταστήσετε, πού θα βρείτε τα χρήματα, τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν. Και εύλογα είναι τα ερωτήματα. Βέβαια, να κάνω δύο σχόλια για ό,τι άκουσα. Μάλλον τρία σχόλια. Το πρώτο είναι, συμφωνώ με τον κύριο Τάκη, απλά θέλω να επαυξήσω. Δεν πήγαν απλά οι μυρολογούντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Βγήκαν κουρεμένοι γουλί, κυριολεκτικά γουλί, διότι όποιες αλλαγές γίνονται είναι εντελώς επιδερμικές, δεν αλλάζουν την ουσία του ΕΝΦΙ, ότι είναι ένας αντισυνταγματικός, ένας φορομπηχτικός, ένας κοινωνικά άδικος φόρος που κυρίως χτυπά τα χαμηλότερα στρώματα και τη μεσαία τάξη. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι μυρολογούν όντως τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ και δυνατά και φωναχτά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τον ΕΝΦΙΕ, για τον φορομπηχτικό αυτό φόρο στην ακίνητη περιουσία, αλλά τον ψήφισαν αυτό το νόμο. Και οι βουλευτές θα σας απαντήσουν ότι δεν ψήφισαν αυτό. Αυτό λέγανε και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς άλλο πράγμα ψηφίσαμε, είπαν και κάποιοι άλλοι και μετά δείχναν σε άλλες κατευθύνσεις. Κοιτάξτε, δεν έλεγξαν την πορεία εφαρμογής του φόρου. Και δείχναν τον κύριο Στουρνάρα, τον κύριο Καραβίτη. Υπάρχουν σε αυτό ότι υπάρχουν ακρότητες, ότι υπάρχουν και λάθη πολύ ακραία κλπ. Βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι λάθος. Δεν είναι ότι έχει λάθη ο ΕΝΦΙΕ. Είναι λάθος ο ίδιος ο ΕΝΦΙΕ. Είναι λάθος, γιατί βάνει υπέρμετρα φορολογικά βάρη κυρίως στα μικρομεσαία στρώματα, ναι, κυρίως στην μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία. Είναι λάθος να φορολογείς μικρή και ακίνητη πολύ περιουσία, ειδικά όταν δεν έχει έσοδο. Κύριε Στρατούλη, να λέτε να καταργήσουμε έναν φόρο ο οποίος συνεισφέρει στον προϋπολογισμό σε αυτόν τον βαθμό. Μου ακούγεται πολύ εύκολο να το πείτε. Πριν από αυτό θέλω και ένα τρίτο σχόλιο. Δεν μπορώ να το πω, γιατί κάτι άκουσα για μυρμήγκια και λοιπά, γιατί λέγανε ότι εμείς θα πάρουμε από τον κόσμο τα σπίτια το 12 τον Ιούνιο, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ότι θα πάρουμε καταθέσεις κλπ. Τα σπίτια τα δημεύουν με αυτό το φόρο κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Με τον ΕΝΦΙΕ και τις καταθέσεις τις έχουν ήδη δημεύσει με τη δυνατότητα που δίνουν. Πού θα βρείτε τα χρήματα, πού θα βρείτε τα χρήματα, κύριε Στρατούλη. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Είπατε για αντισυνταγματικό νόμο, σωστά, πριν από λίγο. Ερώτημα. Ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Παυλόπουλος. Μήπως αφρίζετε τη φωνή σας με αυτούς που λένε να μην πληρώσει ο κόσμος τον ΕΝΦΙΕ? Ακούστε να δείτε, υπάρχει ένα κίνημα αυτή τη στιγμή το οποίο αναπτύσσεται και παίρνει διάφορες μορφές από έναν κόσμο ολόκληρο, ο οποίος λέει δεν έχω, δεν μπορώ να πληρώσω, δεν έχω και επομένως δεν μπορώ να πληρώσω. Και εσείς αυτούς από τι λέτε? Και αναπτύσσεται ένα κίνημα. Εσείς τι λέτε ως κόμμα? Εμείς αφρίζετε τη φωνή σας με αυτούς που λένε να μην πληρώσουν. Εμείς σε αυτούς που λένε δεν έχουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, λέμε να συνεχίσουν τον αγώνα τους, την πίεσή τους να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΕ. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτό το κίνημα, ώστε ο στόχος μας για κατάργηση του ΕΝΦΙΕ να μην είναι για αύριο για κυβέρνηση αριστεράς. Δεν πληρώνω, αλλιώς το είναι... δεν πληρώνω είναι δεν πληρώνω από θέση. Δεν μπορώ το να κίνημα πληρώσω, δεν πληρώνω. Εσείς μιλάτε να πληρώσω, προφανώς, ναι, να το διαχωρίσουμε αυτό, να είναι καθαρό. Το κίνημα που έχει αναπτυχθεί λέει δεν έχω, δεν μπορώ να πληρώσω. Αφού δεν έχω, δεν μπορώ να πληρώσω. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ο καθένας στην οικογένειά του και με βάση το τι έχει και το αν δεν έχει τίποτα να δώσει ή αν έχει κάτι δεν μπορεί να το δώσει γιατί μπορεί να πεινάσουν τα παιδιά του, θα το κρίνει με την οικογένειά του, με τους συμπολίτες του, με τις επιτροπές που θα κάνει σε δήμους, με το κίνημά του κλπ. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να δυναμώσουν τη φωνή τους και αυτή τη φωνή τους και αυτούς τους αγώνες που θα γίνουν για την κατάργηση του ΕΝΦΙΕ θα τους αξιοποιήσουμε κι εμείς για τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση να καταργηθεί σήμερα. Εμείς έτσι αλλιώς έχουμε δέσμευση για αύριο αν είμαστε κυβέρνηση. Σε λίγους μήνες φιλοδοξείτε να είστε κυβέρνηση και φιλοδοξείτε να έχετε στα χέρια σας το Υπουργείο Οικονομικών. Πού θα βρείτε τα χρήματα για να αντικαταστήσετε τον ΕΝΦΙΕ, γιατί μου ακούγεται πολύ εύκολο, κοιτάξτε, έτσι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, δείτε, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι η μικρή και μεσαία κίνητη περιουσία, όταν δεν έχει εισόδημα, όταν δεν έχει πρόσοδο, δεν πρέπει να φορολογείται. Όταν έχει εισόδημα και πρόσοδο, φορολογείται με βάση τη φορολογία. Πώς θα το καλύψετε αυτό το εισόδημα, δύναμό σας ποιο θα είναι, κύριε Στρατούλη? Ο ΕΝΦΙΕ πρέπει να καταργηθεί. Συμφωνούμε. Και αν είναι να μπει κάποιο φόρο στα κίνητα, πρέπει να μπει στην πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και τις επόμενες μέρες πόσοι θα προσδιορίσουμε... είναι αυτοί, κύριε Στρατούλη, που έχουν πια στην Ελλάδα τόσο όσοι... πολύ μεγάλη όσοι... περιουσία ώστε όσοι... να μπορέσετε να αντλήσετε τα αντίστοιχα έσοδα? Όσοι είναι, όσοι ναι, είναι, γιατί εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική θα των μνημονίων και αυτούς της Τρόικας. Ότι πρέπει, ντε και καλά, ότι πρέπει ντε και καλά να πάρετε. Άρα μιλάτε δύο και εσείς για έναν αγώνα, κύριε Στρατούλη, στην περιουσία πάντως. Δεν μπαίνουμε στη λογική. Και όχι στο εισόδημα, θα σας που απαντήσω. Είναι το πρόβλημα του ΕΝΦΙΕ στην πραγματικότητα. Εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική της Τρόικας, ότι πρέπει να μαζέψετε 3, ότι πρέπει να βεβαιώσετε 3,2 δισεκατομμύρια φόρους σε ακίνητα και να εισπράξετε 2,6. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει μια ριζική φορολογική μεταρρύθμιση, αφού καταργηθούν τα μνημόνια. Το βάρος να είναι
τα βασικά έσοδα να είναι από δύο πηγές. Πρώτα από τη φορολογία εισοδήματος, όπου θα υπάρξει, με ρώτησε ο κ. Στάκης, λέμε να επανέλθει το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Λέμε να αυξηθούν τα φορολογικά κλιμάκια, ώστε έτσι να μειωθούν και οι συντελεστές και να έχει πιο δικαιότερο χαρακτήρα και προοδευτικό ο φόρος. Άρα εκεί και να ελαφρυνθούν τα μικρά και μεσαία εισοδήματα και να επιβαρυνθούν τα μεγάλα εισοδήματα, ο μεγάλος πλούτος, τα μεγάλα κέρδη. Η πρώτη πηγή από εκεί. Η δεύτερη πηγή είναι από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Άρα να δούμε με τις διάφορες λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Τράπεζας Ελλάδας, πώς θα εντοπιστούν οι φοροφυγάδες για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Δεν είπε άλλο ο κ. Ζαργασάκης, όλοι τα ίδια λένε. Όλο, ό,τι καταργούμε, λέει, δεν το αντικαθιστούμε. Μην διακόπτετε. Θα σας ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά και μπορείτε να αυτό. Και το, σε μια άλλη λογική. Όχι στη λογική να βελτιώσουμε τα μνημόνια. Λοιπόν, άρα γιατί με πέρδεψε ο κύριο Τσουκαλή. Λέω λοιπόν, το βασικό εργαλείο είναι η φορολογική πολιτική. Θα είναι της αριστερής κυβέρνησης η δικαιότερη, η δίκαιη φορολογική πολιτική στα εισοδήματα. Το δεύτερο είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και βεβαίως η μείωση των έμεσων φόρων έναντι των άμεσων. Και... δηλαδή, στη χώρα μας έχουμε το μεγαλύτερο φουκουά, τους μεγαλύτερους έμεσους φόρους σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Στρατούλη, και επιβαρύνει τα φτωχότερα στρώματα. Δείξτε κατανόηση, όπως έδειξε η κυρία Ιακωβίδου, να ακούσουμε και τον κύριο Τριαντάφυλλο. Και ήθελα να πω, συγγνώμη, κάτι που ήθελα να πω. Κοιτάξτε, βάλτε όμως μια η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εξωπραγματική. Πρώτο, τη ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία. Καστολογημένη δεν την ακούω παρόλα αυτά. Μα πώς δεν σας είπα. Εμείς σας είπα, δεν ερχόμαστε να βελτιώσουμε το μνημόνιο ή να κουβεντιάσουμε τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Εμείς θα καταργήσουμε τα μνημόνια και θα εφαρμόσουμε ένα άλλο αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Θα έχει άλλες προτεραιότητες στη φορολογική πολιτική. Αλλά ήθελα να πω ότι η εφημερίδα Το Βήμα χθες, ιστοσελίδα της, έκανε μια πολύ σημαντική δημοσκόπηση. Ποια είναι η άποψη? Ποια είναι η άποψη? Ποια είναι η άποψη των πολιτών? Και χθες, με δείγμα πάρα πολύ μεγάλο, χιλιάδων πολιτών που μπήκαν στην ιστοσελίδα του Βήματος, φαίνεται ότι το 54% συμφωνεί με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ. Μόνο το 34% λέει αλλαγές και μόνο ένα 9% συμφωνεί. Εμένα μου ότι κάνει εντύπωση που είναι το 54% μόνο. Για ένα άδικο φόρο, υπάρχει κανένας που θα λέει δεν συμφωνώ να καταργηθεί? Κύριε Τριαντάφυλλε, και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι με βάση και το τι μπαίνει στην κάθε ιστοσελίδα. Αν κάνει ιστοσελίδα τη Αυγή δημοσκόπηση, προφανώς μπορεί να βγει λοιπόν, και κύριε Τριαντάφυλλε, και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να παρέμβουν στο lifting του ΕΝΦΙΑ. Αισθάνεστε δικαιοί?